Όπως έχουμε προαναγγείλει λοιπόν σήμερα μαζί μας στο στούντιο, έχουμε τον τέος νομάρχη και βουλευτή, τον κύριο Βασίλη Ιωάννου. Να τον καλημερίσουμε τον κύριο Ιωάννου καταρχήν. Καλημέρα σας κύριο Ιωάννου. Καλημέρα κύριε Τσάντη, καλημέρα κύριε Μίχο. Κύριε Ιωάννου, να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι το θέμα της επικαιρότητας έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες, την πορεία των οδικών αξόνων. Βλέπω ότι και στο Facebook αυτές τις ημέρες έχετε κάνει κάποιες αναρτήσεις, με την τελευταία αυτή που αναφέρεται στην πρωτοβουλία που είχατε πάρει το 2007 με τη συνάντηση των ομαρχών Τουλοκανανίας, Εσποτίας, Κέρκας, Λευκάδας και Πρέβεζας σχετικά με, με το έργο Άκτιο Αμβρακία. Ερχόμαστε 10 χρόνια μετά και συζητάμε, βέβαια θα συζητήσουμε τα ίδια. Και 10 και ίσως και πιο παλιά, γιατί με την πολύχρονη σταδιοδρομία σας στα κοινά, κύριε Ιωάννου, νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, όπως είπε, πολλά άλλα αναδιαστήματα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Έχουμε περίπου ένα χρόνο και κάτι για να μιλήσουμε για ζητήματα που αφορούν τους συμπολίτες μας, θέματα της επικαιρότητας, και πολύ σωστά νομίζω ότι αυτό που συζητάνε τις τελευταίες μέρες οι Πρεβεζάνοι, οι Υπηρώτες, είναι η παράδοση ενός σημαντικού τμήματος της Ιόνιας Οδού, όπου συντομεύει τις αποστάσεις και κυρίως μειώνει τα θανατηφόρα ατυχήματα σε έναν δρόμο που ήταν πραγματικά καρμανιόλα. Ήταν, όπως λένε, τα τέμπη της Υπήρου. Παρακάμπτουμε με το καινούριο τμήμα. Και θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που παραδίδεται ένα τέτοιο μεγάλο οδικό δίκτυο στην Ήπειρο, όπως παλιότερα η Εγνατία, νιώθω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια μεριά νιώθω έτσι μια χαρά, μια ανακούφιση, γιατί επιτέλους και η Ήπειρος αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει από την απομόνωση και να δημιουργούνται προοπτικές καλύτερης ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά νιώθω ως Πρεβεζάνος ένα θυμό και μια θλίψη. Γιατί η Πρέβεζα, παρότι είχε τις ευκαιρίες, καθημερινά βλέπει το τρένο της ανάπτυξης να περνάει χωρίς να κάνει στάση στο κομμάτι της Νότιας Υπήρου που είναι ο Δήμος της Πρέβεζας. Και ξέρετε, νιώθω και απογοήτευση κυρίως, γιατί την προηγούμενη δεκαετία, αγαπητή κυρία, είχαμε βάλει σε ένα δρόμο όλες αυτές τις οδικές ανάγκες του νομού, ώστε να άρουμε και εμείς ως νομός Πρέβεζας την απομόνωση. Και λέω την προηγούμενη δεκαετία γιατί να θυμίσω τους συμπολίτες, τους παλιότερους, αλλά και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας είχαμε κάνει ένα αναπτυξιακό συνέδριο για το νομό, το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι και το τελευταίο για το νομό μας. Όπου εκεί θέσαμε προτεραιότητες για το πώς αυτός ο νομός μπορεί να άρει τη συγκοινωνιακή απομόνωση. Ποιες δηλαδή συνδέσεις θα είναι αυτές που θα μας φέρουν κοντά και στην Ιόνια Οδό και στην Εγνατία. Και ενώ τότε δρομολογήσαμε σε μεγάλο βαθμό ορίμανσης τις μελέτες, αλλά μερικά έργα τα δημοπρατήσαμε, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Γι' αυτό νιώθω αυτή την απογοήτευση και αυτό προσπάθησα με τις αναρτήσεις μου, κύριε Μίχο, τις τελευταίες δύο μέρες να καταδείξω, ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το πω κατάρα, γιατί μιας και διαχειρίστηκα τα πολιτικά ζητήματα του νομού, θέλω και εγώ ένα κομμάτι ευθύνης. Σημασία έχει όμως ότι σήμερα 2017 συζητούμε πώς η Πρέβεζα θα καταφέρει να μπορέσει να συνδεθεί με την Ιόνια, είτε στην Αυρακία, είτε στη Φιλιππιάδα, ή πώς θα αποκτήσουμε καλύτερη πρόσβαση στην Εγνατία Οδό. Συνεχίζεται δηλαδή η συγκοινωνιακή απομόνωση. Δυστυχώς, και αν με ρωτήσετε για καθένα ξεχωριστά από τα σημαντικά αυτά έργα, έχω να σας πω ότι πράγματι το κάθε έργο έχει την ιστορία του. Επί παραδείγματι το έργο Άκτιο Αυρακία, το οποίο είναι το πιο όριμο και το οποίο, αν με ρωτούσατε ποιο θεωρώ ότι είναι η προτεραιότητα για το νομό μας, θα έλεγα ότι αυτό είναι. Πρέπει δηλαδή όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την χρονική στιγμή και μεσούσεις μιας οικονομικής κρίσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει όλοι οι φορείς και όλοι οι πολίτες να δώσουμε μάχη ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο για το οποίο δαπανήθηκαν κάποιες εκατοντάδες εκατομμυρίων, και παράλληλα να βελτιωθεί και το οδικό δίκτυο από την Πρέβεζα μέχρι την Πάργα, γιατί από την Πάργα και πέρα έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση του οδικού δικτύου και έχουμε κατευθείαν πρόσβαση στην Εγνατία. Α,
αυτό το έργο, αγαπητοί κύριοι, σε μερικά τμήματά του είναι σε πολύ προχωρημένο βαθμό. Υπάρχουν όμως ακόμα τμήματα τα οποία δυστυχώς, και εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και στην ολοκλήρωση των μελετών και στις απαλλατριώσεις και πολύ περισσότερο στην ολοκλήρωση των τεχνικών έργων. Θα μου πει κάποιος, μα είναι δυνατόν να δημοπρατηθεί ένα έργο και να μην είναι πλήρης η μελέτη? Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν. Θα με ρωτήσει κάποιος, ένα έργο μόλις 40 χιλιόμετρων είναι δυνατόν να κοπεί σε 5 εργολαβίες? Γιατί τότε το επιχείρημα ήταν για να γίνει πιο σύντομα, αλλά αφήστε με να πιστεύω ότι υπήρχαν και άλλες σκοπιμότητες. Σήμερα πάντως απαιτείται το αρμόδιο Υπουργείο, ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος είναι και λαλίστατος στο τελευταίο διάστημα, να πάρει πρωτοβουλία ώστε το έργο αυτό μέσα στο 2017 να ξεκινήσει και γιατί όχι και να ολοκληρωθεί. Είναι ίσως ο μοναδικός δρόμος ο οποίος θα ανοίξει διάπλατα τις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης μας, του νομού μας, θα αξιοποιήσει το αεροδρόμιο του Ακτίου που πλέον, πέρα το ότι είναι ένα ασφαλές και σύγχρονο αεροδρόμιο, ανοίγονται άλλες προοπτικές μετά την ιδιωτικοποίησή του. Θα αξιοποιηθεί ένα τεράστιο έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης που δόθηκαν εκείνες τις εποχές εκατοντάδες εκατομμυρίων δραχμών. Mm-hmm. Και βεβαίως επιτέλους και η παραλιακή μας ζώνη, η παράκτια ζώνη συνολικά της Ηπείρου, θα μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Το δεύτερο, αν με ρωτούσατε, έργο του, για το οποίο πρέπει να παλέψουν επίσης οι Πρεβεζιάνοι με, φαντάζομαι, πρωτοστατούντων των φορέων, των εκπροσώπων των φορέων, είναι η σύνδεσή μας με τη Φιλιππιάδα. Mm-hmm. Έχω ξαναπεί ότι το έργο αυτό δεν αφορά μόνο την Πρέβεζα, αφορά και την Άρτα, αφορά και τα Γιάννενα, γιατί και οι πολίτες αυτοί και οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών των νομών ενδιαφέρονται να έχουν συντομότερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο του Ακτίου. Μιλούσα πριν κάποια χρόνια με ξενοδόχους του νομού Ιωαννίνων και τους έλεγα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ξενοδοχειακές υποδομές στα Γιάννενα είναι και υψηλού επίπεδου αλλά και αρκετές. Μου έλεγαν λοιπόν ότι αν δεν αποκτήσουν πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι υποδομές με αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, όσο και αν βελτιωθεί, το οποίο την Παρασκευή λειτουργεί και το Σάββατο κλείνει λόγω καιρικών συνθήκων, δεν μπορεί κανένας να δρομολογήσει και να σχεδιάσει τα τριήμερά του ή τα πενθήμερά του. Θέλουν λοιπόν πρόσβαση στην Πρέβεζα. Και ακούμε χαρά ότι ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Καχρημάνης, συχνά πυκνά το αναφέρει για τη σύνδεση της Πρέβεζας. Το πρόβλημα όμως είναι, και το λέω γιατί πρέπει να δοθούν απαντήσεις, είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Δυστυχώς ατυχήσαμε. Όταν έβρεχε χρήματα από πόρους των Ευρωπαϊκών Ταμείων, εμείς μάλλον στην Πρέβεζα κρατούσαμε ομπρέλα. Και το λέω με πόνο, το επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω μετά από τόσα χρόνια, 7-8 χρόνια που απουσιάζω από την Ομαρχία, να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά επαναλαμβάνω, και ο καθένας εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να προστρέξετε και στα αρχεία αλλά και στα δημοσιεύματα της τότε εποχής και να δείτε αν κατά πόσον αυτά που ισχυρίζουμε έχουν βάση. Είχαμε όλα, τα είχαμε δρομολογήσει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα λάθη μας, οι αδυναμίες μας, η έλλειψη συνεργασιών των φορέων, προσθέτοντας και την κρίση η οποία μας έπιασε από το 10 και μετά, δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα. Ας σας αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Η μελέτη για τη σύνδεσή μας με τη Φιλιππιάδα είχε ξεκινήσει από το 2007 σε επίπεδο προμελέτης. Είχαμε κάνει στην Ομαρχία 2 και 3 συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μερικά δύσκολα σημεία, όπως ήταν η παράκαμψη της Νικόπολης ή οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ύψος του Δήμου Λούρου, για το αν θα πάμε από την πλευρά του Βάλτου ή από την Ενδοχώρα. Και ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες καθοδηγούσαν τους μελετητές να προχωρήσουν και μάλιστα σύντομα, γιατί βλέπουμε ότι τα χρονικά περιθώρια δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι μονίμως να δίνουν στην Ελλάδα χρήματα για υποδομές, υποτίθεται ότι κάποια στιγμή τελειώσαμε. Ανεξάρτητα αν αυτά τα χρήματα εμείς οι Έλληνες τα πήγαμε αλλού. Τότε λοιπόν το τεχνικό επιμελητήριο Πρέβεζας
υποστηρίζοντας την άποψη του τότε κυβερνητικού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ το 2010, αλλάξανε την όδευση, τη χάραξη της οδού που μελετούσαμε, αντί δηλαδή ο δρόμος να γίνεται από τη Στεφάνη προς τη Φιλιππιάδα στη χάραξη του υπάρχοντος οδικού δικτύου, προτείνανε ο δρόμος να πάει μέσα από τον κάμπο του Θεσπρωτικού, από τον κάμπο Μπόιδα Μαυρή όπως λέγεται, και να βγει στο ύψος που σήμερα είναι το στρατόπεδο που φιλοξενεί τους μετανάστες, στρατόπεδο της Φιλιππιάδας. Άλλαξε ριζικά η μελέτη. Αυτό δημιούργησε μια καθυστέρηση περίπου 1,5 με 2 χρόνια μέχρι να ξεπεραστεί, να ξαναγυρίσουμε στην αρχική άποψη και βεβαίως να συνεχίσει. Υπήρξαν προβλήματα στη χρηματοδότηση της μελέτης, γιατί μπήκαμε ήδη στην κρίση, και γι' αυτό και πριν από λίγο διάστημα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σπίτσης, είπε ότι είχαμε ξεχάσει τότε όσοι εκπροσωπούσαμε τον νομό να συνδεθούμε με την Ιόνια. Δεν ήταν όλη η αλήθεια, και πολλές φορές το μισό ψέμα είναι μεγαλύτερη από ολόκληρη την αλήθεια. Σας ανέφερα έτσι σχηματικά ότι υπήρξαν και λάθη, υπήρξαν και ελλείψεις συνεργασίας, τις οποίες απέφχομαι από εδώ και στο εξής. Είναι όμως, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι μόνο αυτό, γιατί κάποιος που δεν γνωρίζει μπορεί να φανταστεί ότι δρομολογήθηκαν κάποια πλάνα για την Ήπειρο και να υποθέσει κιόλας από τη στιγμή που έγινε περιφέρεια ότι είναι πιο εύκολη η συνεργασία μεταξύ των νομών, και παρόλα αυτά να πιστεύει ότι ο νομός της Πρέβεζας είναι ρηγμένος σε σχέση με τους άλλους. Είναι λόγω αδράνειας, είναι λόγω πολιτικών παιχνιδιών, είναι λόγω φορέων. Κοιτάξτε. Είναι ρηγμένη η Πρέβεζα, δηλαδή. Κύριε Σάντερ, σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Τον Οκτώβριο του 2016 έγινε μια συνεδρίαση της ΠΕΔ Ήπειρου, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ήπειρου. Είναι οι 18 δήμοι της περιφέρειας. Κατέληξαν σε μια απόφαση για τις προτεραιότητες στα οδικά δίκτυα, και όχι μόνο, γενικότερα στις βασικές υποδομές της Ήπειρου. Σε αυτά τα έργα τα οποία αναφέραν, κύριε Τσάντη, θέλω να σας πω, και υπάρχουν οι αποφάσεις, μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο να το δείτε, δεν υπήρχε κανένα έργο της Πρέβεζας. Δεν υπάρχει ολιγορία φορέων. Δεν υπήρχε. Και τώρα αναφέρεστε στο Δήμο. Αναφέρομαι στους φορείς. Αναφέρομαι, αφού είναι Περιφερειακή Ένωση Δήμων, αναφέρομαι στο Δήμο και κυρίως στο Δήμο της Πρέβεζας. Στον οποίο έχουμε εκπρόσωπό μας. Απουσίαζε από τις συνεδρίες. Θα μπορούσε με ένα τηλέφωνο στον πρόεδρο να του πει: ρε πρόεδρε, είναι δυνατόν ένας νομός να απουσιάζει από τα έργα? Ρωτήσαν κάποιον ότι για μας το άκτιο Αμβρακία ή η σύνδεσή μας με τη Φιλιππιάδα, και όχι μόνο, είναι έργα πνοής για τον νομό? Σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα για να δείτε ότι πολλές φορές χάνουμε τις ευκαιρίες. Και αυτή, προσθέτω ότι αυτή η σύσκεψη είχε πραγματοποιηθεί με την αφορμή της επίσκεψης στα Γιάννα του αρμόδιου υπουργού, του κ. Σπίρτζη. Δηλαδή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων πήγε και κατέθεσε την επομένη ένα υπόμνημα στον αρμόδιο Υπουργό Δημοσίων Έργων με τις προτεραιότητες της Ήπειρου, και η Πρέβεζα απουσίαζε. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Ναι. Υπάρχουν ευθύνες, έχουν ονοματεπώνυμο, και ο καθένας σας αναλάβει να απολογηθεί στους πολίτες, γιατί σήμερα, επαναλαμβάνω, όταν την προηγούμενη δεκαετία έκαν δρομολογηθεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις άρσης της συγκοινωνιακής απομόνωσης, μέχρι τα σήμερα δεν είχε γίνει τίποτα. Και επαναλαμβάνω, παρότι ο κύριος Καχρημάνης συνεχώς επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό η σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια στο ύψος της Φιλιππιάδας, θα τον παρακαλούσα να αναφέρει ότι για μας το άκτιο Αμβρακία είναι πολύ πιο όριμο έργο και πολύ πιο αναγκαίο, ώστε αν είναι δυνατόν από του χρόνου να έχουμε και εμείς πρόσβαση στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Μάλιστα. Φαντάζομαι σε αυτό χρειάζεται και ο κύριος Μπάρκας και ο βουλευτής κάνει αναφορές, και ο κύριος Σπίτης ανέφερε ότι γίνεται η μελέτη, θα είναι τον Ιούλιο, για την σύνδεση της Πρέβεζας. Το κατά πόσο από τα λόγια θα φτάσουμε στα έργα και αν είναι εύκολο. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε. Κύριε Μίχο, κοιτάξτε, και ο κύριος Μπάρκας και ο κύριος Γιαννάκης, εγώ είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, κάνουν το καλύτερο δυνατό. Το αποτέλεσμα όμως κρίνει. Σήμερα, 2 χρόνια μετά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, στην Πρέβεζα δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά κανένα έργο. Κάποιος πρέπει να μας πει γιατί. Φταίνε μόνο οι προηγούμενοι ή και τα 2 χρόνια συγκεκριμένης τακτικής που ακολουθείται στα δημόσια έργα στην περιοχή μας?
δεν καταλογίζω ευθύνες, εγώ απλά επισημαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί δηλαδή μόνιμα να καταλογίζουμε ευθύνες στα προηγούμενα χρόνια. Πλέον έχουμε 2 χρόνια κυβερνητικής θητείας και από την κυβέρνηση της αριστεράς. Πρέπει λοιπόν να μας πούνε, ναι, τρέχει η μελέτη. Παράλληλα, ο κύριος Μπάρκας πρέπει να μας πει από πού σκέφτεται να βρει χρηματοδότηση. Ή θα πρέπει να μας πει πότε θα αρχίσει επιτέλους να βελτιώνει το παραλιακός πρέβεζας Οικουμενίτσας. Γιατί το μόνο που έχουμε ακούσει σε αυτό είναι η σημαντική παρέμβαση που έχει κάνει η περιφέρεια και κυρίως η περιφερειακή ενότητα πρέβεζας με την παράκαμψη της Νικόπολης μέσα από τα έργα του πολιτισμού, ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις. Θα πρέπει να μας πούν όμως και σε επίπεδο κυβέρνησης τι κάνουν. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να φύγουμε από το θέμα των οδικών αξώνων? Να πάμε στο... Να φύγουμε κάνοντας μια ευχή αυτά που λέμε να εισακουστούν και να αναλυφθούν άμεσα πρωτοβουλίες. Σε θέμα που... Είστε πολύ επιφυλακτικός, δεν είστε αισιόδοξος. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Γιατί σας είπα και σας επαναλαμβάνω, όταν ήταν οι ευκαιρίες της πρέβεζας, δεν τις αρπάξαμε όπως οφείλαμε όλοι από τα μαλλιά. Οι ευκαιρίες σε έναν τόπο δεν δίνονται πάντα. Αυτό μη μας κάνει να μην ψημιδούμε. Απομένουν πρωτοβουλίες. Είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω αυτά που όφυλαν κάποιοι να κάνουν. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Θα πάμε να δούμε τα. Είμαστε εδώ στον Πρίσμα 91,6. Είναι το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο και μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Βασίλης Ιωάννου. Συζητήσαμε για τα θέματα των οδικών αξών και για την. Για τις συνδέσεις και, την, το και για την απομόνωση στην ουσία που υπάρχει πρέβεζας. Στην πρέβεζα. Στο Δήμο της Πρέβεζα. Θα πάμε, το θέμα φυσικά είναι σε συνέχεια με το θέμα των οδικών αξώνων, το θέμα του νοσοκομείου, το οποίο οδηγείται και αυτό προς απομόνωση και να δούμε. Έχει ανοίξει και πάλι αυτό το ζήτημα με την διοικητική συνένωση που υπήρχε, που αναφέρεται σχετικά με νοσοκομεία και θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο για τα νοσοκομεία της Πρέβεζας και της Λευκάδας. Βέβαια υπάρχουν διαβεβαιώσεις αυτή τη στιγμή ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Ωστόσο, κύριε Ιωάννου, επειδή το θέμα του νοσοκομείου επίσης είναι ένα θέμα που στην Πρέβεζα χρονίζει και συζητιέται και αυτό το σχέδιο ενοποίησης ενδεχομένως με τη Λευκάδα ή γιατί έγινε ή δεν έγινε άλλο νοσοκομείο και γιατί το νοσοκομείο μας πάει ή δεν πάει καλά, είναι μόνιμη συζήτηση. Κοιτάξτε, ο πολύπαθος χώρος της υγείας διαχρονικά είχε προβλήματα, αντιμετώπιζε προβλήματα, πάντα γινόταν προσπάθειες να αναβαθμιστεί κατά κάποιο τρόπο η λειτουργία του νοσοκομείου μας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε, παρά τις προσπάθειες η κατάσταση είναι τραγική. Και όχι μόνο στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και σε άλλα νοσοκομεία που το τελευταίο καιρό για διάφορες αφορμές βρέθηκα. Πραγματικά, εάν λειτουργούν στη βάση του φιλότιμου των εργαζόμενων γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού. Αυτό τώρα είναι με ειλικρία. Ούτε ο κύριος Πολάκης μπορεί να εξοραίσει αυτή την κατάσταση, ούτε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης από την άλλη μεριά να μηδενίσει τις όποιες προσπάθειες. Και είναι κατάδια, ειλικρινά είναι κατάδια για την πολιτική ζωή σε μια περίοδο που χρειάζεται να υπάρξει ένας συνθετικός, συνενετικός λόγος να κυριαρχούν αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις και μάλιστα πάνω σε έναν πολύπαθο χώρο. Όχι εσύ έκλεβες τα φάρμακα, όχι εσύ τα κλέβεις περισσότερο τώρα, όχι εσύ είσαι βουτυγμένος στα σκατά να λέει υπουργός στον αντιπρόεδρο της άλλης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι τιμούν ούτε τους ίδιους, αλλά κυρίως το πολιτικό σύστημα, το οποίο ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο έχει ανάγκη από ηρεμία, από ψυχραιμία στον λόγο που εκφράζουν και κυρίως από λόγο συνθετικό. Κοιτάξτε, σε αυτό που αναφέρατε για τις φήμες, για συγχώνευση, ενοποίηση, συνδιοίκηση, θέλω να σας πω με τον πιο υπεύθυνο τρόπο ότι αυτές οι σκέψεις για πολλά χρόνια επικρατούσαν και θα επικρατούν στο Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν τέτοια σχέδια στα σιρτάρια του Υπουργείου Υγείας και ας μην βιάζονται κάποιοι να τα διαψεύδουν. Το ζήτημα δεν είναι να τα διαψεύδουμε ή να τα επιβεβαιώνουμε. Το ζήτημα είναι να τα αντικρούσουμε. Υπάρχει μια λογική τα τελευταία χρόνια, από την προηγούμενη δεκαετία θα σας έλεγα, στο Υπουργείο Υγείας για μείωση οικονομίας κλίμακος. Να συρρυκνώσουμε δαπάνες ανελαστικές, να συγχωνεύσουμε διοικήσεις νοσοκομείων, διοικητικές υπηρεσίες νοσοκομείων. Θυμίζω τη ρίση πρώην Υφυπουργού Υγείας που είχε πει ότι στα νοσοκομεία πρέπει να κυκλοφορούν μόνο εργαζόμενοι με άσπρες ποδιές, υπονοώντας
ότι το κομμάτι το διοικητικό πρέπει άμεσα να ενοποιηθεί. Ανά 4, ανά 5 νοσοκομεία, ανά 2 νοσοκομεία. Δεν χρειάζονται παντού να έχουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας ή υπηρεσίες που να ασχολείται με το διοικητικό κομμάτι, το πληροφοριακό κομμάτι των νοσοκομείων. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, εάν δεν δημιουργήσουμε ένα κίνημα πρωτοστατούντων των φορέων, αν δεν και δεν αφήσουμε να αγωνίζονται για τη λειτουργία του νοσοκομείου μόνο οι εργαζόμενοι, το μέλλον δεν είναι ευείο. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Επικαλείται η διοίκηση του νοσοκομείου, παρακολουθώ τα δελτία τύπου, ότι προσλαμβάνονται επικουρικοί γιατροί. Και πράγματι, δεν υπάρχουν οι ελλείψεις που υπήρχαν ίσως πριν 1,5 χρόνο. Το ζητούμενο είναι όμως να μας πει και πώς φεύγουν. Ότι φεύγουν έμπειροι γιατροί. Πρόσφατα αποχώρησε για άλλο νοσοκομείο ένας εμπειρότατος πνευμονολόγος. Σε 1-2 χρόνια, το απεύχομαι, θα αποχωρήσουν με σύνταξη επίσης διευθυντές κλινικών. Πώς θα λειτουργεί το νοσοκομείο? Μόνο με επικουρικούς γιατρούς? Είναι δυνατόν, όταν δεν έχουμε, όταν η πρωτοβάθμια φροντίδα έχει ουσιαστικά καταργηθεί, έχει υποβαθμιστεί στο ελάχιστο δυνατό σημείο, και όλοι οι ασθενείς προστρέχουν στο νοσοκομείο, πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να λειτουργήσει μόνο με επικουρικούς γιατρούς? Και θέλω να σας πω και κάτι το οποίο έχω διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας, εάν δεν εξυπηρετούσε ασθενείς από τις ευρύτερες όμορες περιοχές εκτός νομού, δηλαδή Αιτωλοκαρανία και Λευκάδα, επειδή όλο το βόρειο τμήμα του νομού, από το Λούρο και πάνω, αλλά και το τμήμα, θα έλεγα, ο Δήμος Φαναρίου Πάργας, εξυπηρετούνται από άλλα νοσοκομεία, γιατί έχουν πλέον, για να ξαναμπούμε και στο κομμάτι των οδικών αξώνων που λέγαμε πριν, έχουν πιο εύκολη και πιο σύντομη πρόσβαση σε αυτά τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε μια ευρύτερη ενδοχώρα για τη λειτουργία των νοσοκομείων, θα έχουμε πρόβλημα αύριο μεθαύριο να μας πούνε και πόσους εξυπηρετείτε. Γιατί να έχουμε όλες τις κλινικές στην Πρέβεζα? Σιγά σιγά δηλαδή να απαξιώνεται το νοσοκομείο και να φτάσουμε σε σημείο να λέμε, δεν πειράζει, αφήστε μόνο την παθολογική και την καρδιολογική και τα άλλα τα βρίσκουμε. Το οποίο σε συνδυασμό με αυτό που λέγαμε πριν, ότι εμείς έχουμε και αποκλεισμό σε σχέση με τους οδικούς άξονες, είναι και επικίνδυνο πλέον για την καθημερινότητά μας. Βέβαια. Μα όταν, κύριε Μίχο, πριν 2 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, κινδύνευε να κλείσει οριστικά, γιατί για ένα μικρό διάστημα έκλεισε η καρδιολογική κλινική, είχα βγει τότε και με τεντόρια φωνή έλεγα ότι υπάρχει κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι απλά να λέμε ότι, ξέρεις, θα καθυστερήσουμε μισή ώρα για να βάλουμε στο γύψο ένα πόδι. Όταν έχεις ένα έμφραγμα και δεν λειτουργεί στο σύνολό του η καρδιολογική μονάδα, η μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε νοσοκομείο? Νοσοκομείο μόνο για ηλικιωμένους, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της γρήπης? Τέτοιο νοσοκομείο, ειλικρινά σας το λέω, από μόνο του θα υποβαθμιστεί σε ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου και όλοι οι ασθενείς με την πρώτη ευκαιρία θα πηγαίνουν για τα γιάννα. Δεν σας το κρύβω. Σας λέω ότι κυκλοφορεί πλέον και στα στόματα ιατρικού προσωπικού ότι κάποιες κλινικές πιθανά σιγά σιγά να κλείνουν, όχι οι κλινικές εχμής, αλλά οι δευτερεύουσες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί δεν νομίζω ότι στον χώρο της υγείας υπάρχουν κυρίαρχες και δευτερεύουσες κλινικές, θα πούνε ότι δεν έχουν πολλή κίνηση, δεν πειράζει και αν ανά 3 νοσοκομεία έχουμε, παραδείγματος χάρη, νευρολογική ή αν έχουμε οδοντιατρική σε 4 νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν αντιμετωπίζουν τις επίγουσες ανάγκες. Στόχος μας πρέπει να είναι, αντί να κλαίμε πάνω στα ερείπια και να κλαίμε τον πόνο μας και τον καημό μας γιατί δεν κάναμε καινούργιο νοσοκομείο. Υπάρχουν ευθύνες, καταλογίστηκαν, οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση. Αντί λοιπόν να οδυρώμαστε γι' αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κίνημα υποστήριξης αναβαθμισμένης λειτουργίας των νοσοκομείων. Να μην αφήσουμε μόνο τους εργαζόμενους, το επαναλαμβάνω, πρωτοστατούντων των φορέων, των βουλευτών μας, των δημάρχων μας, να βάλουμε στόχο ότι το νοσοκομείο θα λειτουργεί με όλες τις κλινικές και να έχουμε πάντα τα επιχειρήματα για να πείθουμε. Γιατί για μια ακόμη φορά σας το λέω, σε επίπεδο γραφειοκρατών και τεχνοκρατών του Υπουργείου Υγείας, ο στόχος τους είναι πώς
να κλείσουν αν ήταν δυνατόν κάποια νοσοκομεία, να τα συνενώσουν, να τα συρρυκνώσουν. Ας μην βιάζονται μερικοί να με διαψεύσουν. Όποιος νομίζει ότι γενικώς κινδυνολογώ, στη διάθεσή σας να κάνουμε ένα διάλογο σε αντιπαράθεση και να ακούσουν οι πολίτες τα επιχειρήματά μου. Υπήρχαν βέβαια και αυτοί που, για να συνδέσω και τα δύο προηγούμενα ζητήματα, που έλεγαν ότι ας κλείσει το νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπως ήταν ο κύριος Παπάς. Ναι. Και ας γίνει ένας δρόμος ο οποίος θα πηγαίνει κατευθείαν στα Γιάννενα γρήγορα δηλαδή, και δεν χρειάζεται το νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι που θα μας λείπουν, θα απαντούσε στον κύριο Παπά. Χρειαζόμαστε ένα αναβαθμισμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Χρειαζόμαστε ένα υψηλού επίπεδου ΕΚΑΒ. Χρειάζονται πάρα πολλές υποδομές ώστε να πούμε ότι δεν πειράζει αν το νοσοκομείο, το βασικό νοσοκομείο στην Ήπειρο, μετά από 20 χρόνια θα είναι το Πανεπιστημιακό στα Γιάννη. Mm-hmm. Πρέπει να προηγηθούν όμως άλλα. Και γενικότερα, όταν συζητάμε για τον υγειονομικό χάρτη της χώρας, να πρέπει να βάλουμε στη σειρά τις προτεραιότητες, να βάλουμε τις υπάρχουσες υποδομές και πώς αυτές θα συλλειτουργήσουν. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάμε μόνο για τα νοσοκομεία, όταν δεν μιλάμε τι θα κάνουμε τα κέντρα υγείας, πώς θα λειτουργήσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα, τι θα κάνουμε με τον οικογενειακό γιατρό που όλοι το υπόσχονται και δεν έχει ακόμα περπατήσει. Κεντρικής πολιτικής ζητήματα. Ο κύριος Τάκης Παπάς ήταν, έτσι. Ο κύριος Τάκης πολύ... Παπάς, ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, πολλά έχουμε ακούσει από τον κύριο Τάκη Παπά, δεν πειράζει. Λοιπόν, άμα έρθουμε λίγο στα τοπικά και δούμε λίγο και θέματα που αφορούν στο Δήμο Πρέβεζας. Ας πούμε, είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη του κυρίου Βασιλιάδη, του Υπουργού Αθλητισμού, όπου ο Δήμος Πρέβεζας έβαλε σαν το βασικό αίτημα ήταν να πάρει πρωτοβουλίες και ο Υπουργός να γίνει κάτι με το κολυμπητήριο. Το κολυμπητήριο που είχε με το κολυμπητήριο, τα βρύα και τα βατράχια. Και μάλιστα επισκέφτηκαν και το κολυμπητήριο. Γενικά έχουμε ανοιχτά ζητήματα στο Δήμο Πρέβεζας. Κοιτάξτε, το λέω με θλίψη. Όταν επισκέπτονται κυβερνητικά στελέχη ένα νομό, μια περιοχή, ένα δήμο, είναι η χρυσή ευκαιρία να αναδεικνύουμε τις ανάγκες μας και να προσπαθούμε να εκμιεύσουμε υποσχέσεις και δεσμεύσεις mm-hmm. από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την επίλυση κάποιων ζητημάτων. Αν λοιπόν έρχεται ένας εκπρόσωπος, όπως ο συγκεκριμένος υπουργός, επισκέπτεται το χώρο του κολυμπητήριου, διάβασα και άκουσα και τα ηχητικά σας, και η Δημοτική Αρχή δείχνει ανέτοιμη να διεκδικήσει κάτι που όλη η Πρέβεζα το θεωρεί ως ένα αναγκαίο έργο υποδομής, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Το κολυμπητήριο και τα προβλήματά του είναι διαχρονικά. Mm-hmm. Όφιλε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, εδώ και 10 χρόνια, 7-8 έχει η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, να έχει μία μελέτη για τις ελλείψεις και βεβαίως για την στοιχειώδη λειτουργία. Σε λίγο πρέπει να ξεκινήσουν, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, να ξεκινήσουν τα μαθήματα κολύμβησης στους μαθητές. Mm-hmm. Είχα ακούσει διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής ότι το Μάρτιο-Απρίλιο θα είμαστε έτοιμοι. Πού να είμαστε, ποιο κολυμπητήριο? Και εδώ δεν πρέπει πάλι να ξαναγυρνάμε στο γιατί δεν έγινε το κολυμπητήριο με το πρόγραμμα Ελλάδα 2004. Δεν έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη η μελέτη η οποία υπήρχε τότε δεν υποχρεούται η Δημοτική Αρχή να την επικαιροποιήσει, να την βελτιώσει και να την έχει ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα, ή να διεκδικήσει πόρους εθνικούς mm-hmm. ή να ανατρέξει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για να την καταθέσει. Δόξα τω Θεώ, πέρα από το ΕΣΠΑ, πέρα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, υπάρχουν προγράμματα, αρκεί κάποιος να αναζητεί αυτές τις ευκαιρίες και να τις αξιοποιεί. Κάτι τέτοιο δεν είδαμε. Και είναι λυπηρό πραγματικά να βγαίνει ο υπουργός και να λέει στο δήμαρχο: Δήμαρχε, δώσ' μου τη μελέτη. Και ο δήμαρχος να λέει στον αντιδήμαρχο, ο αντιδήμαρχος την άλλη μέρα διάβαζα σε διάφορα site, ο ένας να λέει έτσι, ο υπεύθυνος αθλητισμού να λέει αλλιώς. Αυτό δείχνει ανοργανωσιά. Mm-hmm. Και με τέτοια τακτική, λυπάμαι που θα του πω, δεν μπορεί να πετυχαίνουμε ούτε ακόμα και αυτά που δικαιούμαστε. Γιατί μια πόλη σαν την Πρέβεζα δικαιούται να έχει όχι μόνο αυτό το κολυμπητήριο, αλλά να έχει ένα κλειστό κολυμπητήριο. Γιατί έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που ασχολούνται με την κολύμβηση, mm-hmm. και ναυτικό όμιλο και όλα. Νομίζω, λοιπόν, και ότι... παράδοση στον αθλητισμό. Το πιο σημαντικό, κύριε Μίχο, πολύ σωστά συμπληρώνεται. Δεν μπορεί, αυτό είναι
μιζέρια. Και δεν μπορεί, το επαναλαμβάνω, να επικαλούμαστε πάντα την οικονομική αδυναμία. Βεβαίως, όποιος δεν αναγνωρίζει ότι η αυτοδιοίκηση υπολείπεται πόρων σε σχέση με τις ανάγκες, θα κάνει μικροπολιτική. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς. Πράγματι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να ανάγεται ως κυρίαρχο για να μπορούμε να αποφεύγουμε όλες τις ευθύνες που έχουμε για το αν ένα πράγμα πάει καλά ή καλύτερα. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε μια περίοδο, συγγνώμη κύριε Μίχο, που η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει άλλες προτεραιότητες. Δεν είμαστε οι αυτοδιοικητικοί της προηγούμενης δεκαετίας ή 20ετίας που παίρναμε χρήματα από το κεντρικό κράτος και κάναμε πολλές φορές έργα σημαντικά υποδομής, αλλά κάναμε και διάφορα άλλα που δεν ήταν άμεσης προτεραιότητας. Σήμερα η αυτοδιοίκηση πρέπει να βάλει ως στόχο πρώτα την κοινωνία των πολιτών. Mm-hmm. Πρέπει να ασχοληθεί με ζητήματα αλληλεγγύης. Είδατε κανένα τέτοιο θέμα στο Δήμο της Πρέβεζας να κυριαρχεί? Για τη φτώχεια, για την πείνα, πρέπει να δει τα βασικά έργα υποδομής, mm-hmm. που θα δώσουν στον πολίτη ασφάλεια. Κάθε 15 μέρες βλέπω στα ενημερωτικό site και ακούω και στο ραδιόφωνο σας να συζητάμε στην πόλη της Πρέβεζας για επικίνδυνα σταυροδρόμια. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πριν δημιουργούμε τα σταυροδρόμια καρμανιόλες. Όχι αφού καθούν ένας-δυο άνθρωποι να τρέχουμε πυροσβεστικά. Όταν κάνεις ένα οδικό δίκτυο, πρέπει να παίρνεις όλα ή όσο μπορείς τα περισσότερα δυνατά μέτρα ασφάλειας. Μα. Και κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Μέτρα ασφάλειας για τα αδέσποτα σκυλιά, ζητήματα καθαριότητας που κυριαρχούν. Βλέπουμε εικόνες καθημερινά να δείχνουν εικόνες ντροπής, mm-hmm. για μια πόλη με τα πλεονεκτήματα της Πρέβεζης. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα σας διακόψω λίγο για να ρωτήσω κάτι, γιατί πρώτον και μας πιέζει ο χρόνος, αλλά και κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει καλά τα λέει ο κύριος Ιωάννου, αλλά είναι έξω από το χώρο. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Ιωάννου, να ασχοληθείτε ξανά με την αυτοδιοίκηση, με την γενικότερα, με τα κοινά? Ακούγεται το όνομά σας. Ξέρετε κάτι, δεν τα έλεγα ποτέ έξω από το χώρο με τον ίδιο τόνο, με το ίδιο πάθος, τα έλεγα και όταν ήμουν μέσα στο χώρο. Πολλές φορές αυτομαστιγωνόμουν όταν, mm-hmm. για κάποια ζητήματα δεν κάναμε όλα όσο έπρεπε να κάνουμε. Γιατί και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Mm-hmm. Αλίμονο αν υπηρετήσαμε την αυτοδιοίκηση μια δεκαετία και θα ισχυριστώ ότι δεν είχαμε αδυναμίες, δεν κάναμε λάθη, δεν υπήρξαν ολιγορίες. Αλλά ως συνολικό έτσι ισοζύγιο, εγώ και οι συνεργάτες μου νομίζω ότι, αυτό λένε οι πολίτες, mm-hmm. Νομίζω ότι κάναμε πολύ περισσότερα από όσα έκαναν γειτονικοί νομοί και με μεγαλύτερη έκταση και μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες. Τώρα, στην πολιτική, καλό είναι, αγαπητοί φίλοι, να μην μελλοντολογούμε. Γι' αυτό αποφεύγω πλέον να σας πω σε οποιαδήποτε ερώτηση, αν θα ασχοληθώ, δεν αρνούμε τίποτε. Στην πολιτική είναι όλα ανοιχτά. Και ξέρετε, γιατί οι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο, μπορεί να γίνουν τόσο ραγδαίες, mm-hmm. που μέσα σε ένα μήνα μπορεί να δείτε περίεργα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αφήνω ανοιχτό εδώ και πολύ καιρό το θέμα της αυτοδιοίκησης. Συζητάω με κόσμο, mm-hmm. με πιάνουν απλοί πολίτες, με ρωτάνε, Βασίλη, σκέφτεσαι να ασχοληθείς? Δεν τους το αρνούμε. Είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που αφήνω ανοιχτό το θέμα της αυτοδιοίκησης. Θέτω όμως και στον εαυτό μου αλλά και στους φίλους συνεργάτες μου προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, αν η κυβέρνηση δεν ανοίξει τα χαρτιά της, τι σχεδιάζει για το ζήτημα της αυτοδιοίκησης, mm. και υλοποιηθούν κάποια σχέδια σαν και αυτά που διέρευσαν τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, ότι το μόνο που αφορά την κυβέρνηση είναι πώς θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Αν θα έχουμε λιγότερους ή περισσότερους αντιδημάρχους. Αν θα καταργηθούν οι δημοτικές ενότητες και οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες. Βεβαίως και δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ γιατί βλέπω ένα κεντρικό κράτος και μια κεντρική διοίκηση την οποία το μόνο που την αφορά είναι η σκοπιμότητα. Πώς θα αποκτήσει σε μερικά δημοτικά συμβούλια μια μειοψηφία ισχυρή για να εκφράζει τις δικές της απόψεις. Η αυτοδιοίκηση, κύριε Μίκο και κύριε Τσάντη, αυτή την περίοδο, την περίοδο της κρίσης, πρέπει να λύσει τρία βασικά ζητήματα. Πρώτο το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, mm-hmm.
Κάποια στιγμή πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεν μπορεί να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα μόνο όπου μας βολεύει, ή μάλλον όπου βολεύει το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, οι αρμοδιότητες με βάση το Σύνταγμα πρέπει να τηρούνται στη βάση της εγκύτητας των προβλημάτων. Δηλαδή, ένα πρόβλημα, ποιος είναι πιο κοντά για να το αντιμετωπίσει, για να το πω πιο απλά, η Δημοτική Αρχή. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν δεν μπορεί για τα σκουπίδια να ασχολούνται οι περιφέρειες. Από ποιος που. Mm-hmm. Οι περιφέρειες να παίρνουν πρωτοβουλία για τη συλλογή και την αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων. Mm-hmm. Δεύτερον, το κεντρικό κράτος πρέπει να λύσει το ζήτημα του θα γίνουμε κάποτε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα κρατήσουμε ένα μικρό ευέλικτο αποτελεσματικό κράτος και όλες οι αρμοδιότητες θα διαχυθούν προς τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Με παράλληλη όμως μεταφορά των πόρων. Διότι καλά λέμε ότι είναι όλα όμορφα στην αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι όσες αρμοδιότητες σου δίνονται, πρέπει συγχρόνως να σου δίνουν και τους αντίστοιχους πόρους. Είναι και αυτό συνταγματική επιταγή. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να λένε ασχοληθείτε με τους πρόσφυγες, αλλά να μην έχεις τους διαθέσιμους πόρους. Το κάνει το κεντρικό κράτος για να αποφύγει ευθύνες. Μεταθέτει τις ευθύνες στην αυτοδιοίκηση. Εκτίθεται η αυτοδιοίκηση, γιατί αν δεν έχεις τα μέσα, το προσωπικό, δεν μπορείς να λειτουργείς. Και το τρίτο που πρέπει να δει, εκτός από τις αρμοδιότητες και τους πόρους, πρέπει να δει το θέμα του προσωπικού, κύριε. Mm-hmm. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε επίπεδο προσωπικού στους δήμους. Θα έλεγα ότι υπάρχει και κακή διαχείριση του προσωπικού μαζί με τις ελλείψεις. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουμε υπερεπάρκεια κάπου και ελλείψεις κάπου αλλού. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν, αν έχει διάθεση η κυβέρνηση να προχωρήσει αυτές τις τομές, να κουβεντιάσουμε και τον εκλογικό νόμο και το εκλογικό σύστημα, ας κάνουν και απλή αναλογική, αλλά να μας εξηγήσουν γιατί θα γίνει καλύτερη αυτοδιοίκηση αν βάλουμε την απλή αναλογική. Γιατί δεν τη βάζουν, δεν αφήνουν πρώτα να οριμάσουμε πολιτικά ως χώρα στα μείζωνα, στα μεγάλα, που δεν μπορούν να συνονοηθούν ούτε στην κατάρτιση, αγαπητοί κύριοι, ενός εθνικού σχεδίου εξόδου από την κρίση. Και θέλουν να βάλουν τους δήμους να κοντοραχτυπιώνται από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορούν να περνάνε μία απόφαση για την εκτέλεση ενός έργου. Μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο άλλο. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε καθόλου για την πολιτική κατάσταση, για τα θέματα της κεντροαριστεράς που επίσης έχουν ενδιαφέρον και σίγουρα έχετε άποψη. Δεν προλάβαμε για όλα αυτά. Επιφυλασσόμεθα για ένα δεύτερο μέρος, θα προκύψει ούτως ή άλλως ένα δεύτερο μέρος. Κρατάμε όμως αυτό, ότι το ενδιαφέρον σας για την αυτοδιοίκηση, για τα δημοτικά προφανώς, θα εξαρτηθεί και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Ωστόσο, είναι ανοιχτό. Αγαπητοί κύριοι, το ξαναεπαναλαμβάνω. Είμαι διαθέσιμος, αφήνω τον εαυτό μου να κουβεντιάζει. Η αυτοδιοίκηση πάντα ήταν ένας χώρος ελκυστικός, ένας χώρος ο οποίος ευνοούσε τις συνεργασίες, ένας χώρος που ευνοούσε τη συνένεση, και είμαι από αυτούς που και σε κεντρικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, σε κάθε περίπτωση θα δείτε και στα γραφόμενά μου, δεν κρύβω λόγια, συνηθίζω να είμαι ειλικρινής, ότι αν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας δεν βρουν ένα λόγο συνθετικό και συνενετικό, αυτή η κρίση που διαρκεί 8 χρόνια και βασανίζει τους Έλληνες πολίτες θα συνεχίσει για άλλα 4 χρόνια. Ίσως και πολύ περισσότερα. Πρέπει άμεσα, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία με αυτά που λέει δείχνει να είναι, να μην έχει κατανοήσει το μέγεθος των προβλημάτων. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορεί μόνο με προπαγάνδα, λαϊκισμό και το κόμμα που κυβερνάει, τα κόμματα που κυβερνούν, αλλά και τις αντιπολίτευσεις πολλές φορές, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που περνάνε οι Έλληνες πολίτες. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε έστω μια φορά το χρόνο να τα λέμε, και ελπίζω, γιατί αυτός είναι ο στόχος που βρεθήκαμε εδώ, αυτά που είπαμε να είναι χρήσιμα στους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγγέλη. Να είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε.